Η επαρχία του Ντονέτσκ πλέον μετράει ώρες για την τελική απελευθέρωση από τις ρωσικές δυνάμεις. Επίσημα πλέον η Ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε την υποχρεωτική απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή γύρω από την ανατολική πόλη Ντονέτσκ, πεδίο σκληρών μάχων με τη Ρωσία, όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έτσι, μετά το τέλος των μαχών στο Λουγκάνσκ με την αποχώρηση των πιστών στο Κίεβο, το Ντομπάς θα είναι πλέον στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων. Σε ομιλία του χθες αργά το βράδυ, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι πρέπει να φύγουν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες στην ευρύτερη περιοχή του Ντομπάς, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι υπάρχει προσφυγικό κύμα που θα κινηθεί μαζί με το στρατό, που πλέον είχε τις επιλογές ή της υποχώρησης ή της καταστροφής. Οι πόλεις που έχουν απομείνει στην περιφέρεια του Ντονέτσ στην Ανατολική Ουκρανία αποτελούν στόχο των ρωσικών δυνάμεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε: «Έχει ληφθεί κυβερνητική απόφαση για την υποχρεωτική εκένωση της περιφέρειας του Ντονέτσ. Παρακαλώ, απομακρυνθείτε», πρόσθεσε.